Η δήλωση του κυρίου Υπουργού Υγείας είναι το λιγότερο προκλητική. Σύσσωμα και τα τρία σωματεία εργαζομένων του νοσοκομείου της Δράμας, γιατρών νοσηλευτών και του σωματείου εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας, απαντάμε στη συγκεκριμένη προκλητική δήλωση, ζητάμε να την ανακαλέσει άμεσα και μάλιστα να δείξει έμπραχτα αυτό που οι εργαζόμενοι ζητάνε. Δηλαδή τη στελέχωση του προσωπικού, δηλαδή τη μονομοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων, καθαριστριών, λοιπού επικουρικού, ΑΕΔ κτλ. Την πρόσληψη μόνιμων γιατρών, ώστε να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Δράμας, που νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δείξει και έμπρακτα πλέον το πώς αντιμετωπίζουμε και πώς πρέπει να στηριχθεί το σύστημα υγείας. Σαφώς, θέλουμε να αναδείξουμε κιόλας όχι μόνο ότι υπάρχουν η ατομική ευθύνη των συμπολιτών μας το να τηρούμε τα μέτρα και νομίζουμε ότι σε έναν βαθμό οι συμπολίτες μας εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα, αλλά δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, το σύστημα υγείας, την ένταση που δεχόμαστε από τον κορονοϊό στην ανευθυνότητα των πολιτών και στην ατομική ευθύνη. Εδώ υπάρχει κρατική ευθύνη, υπάρχει δηλαδή ευθύνη του οργανωμένου κράτους στο πώς τηρούνται τα μέτρα μέσα στους χώρους δουλειάς, στα σούπερ μάρκετ, στους εργασιακούς χώρους και νομίζουμε το βασικότερο που αναδεικνύουμε σε όλους τους τόνους είναι η στελέχωση, η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και σε πρωτοβάθμιο βαθμό, αλλά και κυρίως στο νοσοκομείο της Δράμας. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι ανέφερε για τις μονάδες εντατικής που δημιουργήθηκαν και τις προσπάθειες που έγιναν. Μήπως είχε τέτοια ενημέρωση από το νοσοκομείο, από τη διοίκηση του νοσοκομείου, ο κύριος Κικίλιας? Να πούμε εδώ ότι αναπτύχθηκαν στο νοσοκομείο 5 επιπλέον κρεβάτια εντατικής θεραπείας, τα οποία έχουν προκύψει από δωρεά στο νοσοκομείο της Δράμας. Και η ανάπτυξή τους έχει γίνει μέσα στο χώρο των χειρουργείων. Δηλαδή είναι μια λύση ανάγκης η δημιουργία αυτών των κλινικών. Επί της ουσίας όμως, δεν μας απάντησε με τι προσωπικό θα λειτουργήσουν αυτά τα κρεβάτια, με τι προσωπικό λειτουργεί η παθολογική μας κλινική, με τι προσωπικό, με τι νοσηλευτές θα δουλέψει και θα λειτουργήσει το νοσοκομείο της Δράμας. Το 25% των εργαζομένων της Δράμας αυτή τη στιγμή είναι με ορισμένου χρόνου, που σημαίνει ότι όταν περάσει ένας χρόνος από τώρα θα αδειάσει το νοσοκομείο της Δράμας και θα είμαστε όχι ότι θα έχουμε κάνει προσλήψεις, αλλά από τις αποχωρήσεις που περιμένουμε μόνο για το 2020-2021 λόγω συνταξιοδοτήσεων, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εργαζομένου του νοσοκομείου της Δράμας θα έχουν αποχωρήσει. Επίσης να προσθέσουμε ότι ήδη το προσωπικό που εργάζεται στο νοσοκομείο της Δράμας είναι ο μέσος όρος τους πάνω από 50 χρονών. Και αντιλαμβάνεσαι ότι στην επόμενη πενταετία ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των εργαζομένων θα αποχωρήσει από το νοσοκομείο της Δράμας. Τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια έχουν γίνει ελάχιστες προσλήψεις για τη στελέχωση του νοσοκομείου. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Οι προσλήψεις που έχουν γίνει είναι κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι κερδίσανε δικαστική απόφαση του 1996 και έχουν προσδοθεί, και οι υπόλοιποι όλοι που έχουν προσδοθεί δεν ξεπερνάνε τους 10 εργαζομένους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι την υποστελέχωση που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Δράμας και έχει δημιουργηθεί στην κυριολεξία γαλέρα, έχουν καταντήσει τα νοσοκομεία γαλέρες εργασιακές, να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας και χωρίς να υπάρχει. Γιατί την έκανε ο κύριος Κικίλιας αυτήν την τοποθέτηση, πιστεύετε? Αυτό πρέπει να μας το απαντήσει ο ίδιος ο Υπουργός. Γιατί νομίζω ότι και η ίδια η διοίκηση στην τοποθέτηση που έκανε, στις χρεσινές δηλώσεις που έκανε,
αναφέρθηκε στην κρισιμότητα που περνάει το νοσοκομείο μας. Δεν είναι άγνωστο, ούτε το κρύψανε, το έκρυψε η διοίκηση, όπως και, και η ιατρική μας υπηρεσία, η νοσηλευτική μας υπηρεσία, ακριβώς αναφέρθηκαν στις ελλείψεις που έχουμε και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό, ότι 105 συνάδελφοί μας νοσούν και δεν βρίσκονται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της Δράμας, ότι θρυνούμε θύματα εργαζομένων στο νοσοκομείο που χάσανε τη μάχη με τη ζωή στην πανδημία. Νομίζουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι γνωστά, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Θα περιμένατε εσείς από μια συνολικότερη αντίδραση σε αυτή τη δήλωση, γιατί μόνο τα τρία σωματεία ουσιαστικά αντέδρασαν μέχρι στιγμής. Εμείς είχαμε την υποχρέωση ως εργαζόμενοι, γιατί επί της ουσίας ο Υπουργός μας είπε ψεύτες, είχαμε την υποχρέωση να απαντήσουμε. Νομίζω ότι όλος ο πολιτικός κόσμος του νομού μας πρέπει να πάρει θέση στη συγκεκριμένη δήλωση του Υπουργού, γιατί είναι μια προκλητική δήλωση, είναι γνωστό, δεν γνωρίζουν οι πάντες. Όποιον και να ρωτήσετε στη Δράμα, ο πολίτης, ο κόσμος της Δράμας γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Δράμας. Δεν είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζει ο Υπουργός και στο κάτω-κάτω και να μην τα γνώριζε. Εμείς σήμερα περιμένουμε να ρωτήσει τη διοίκηση του νοσοκομείου, να απευθυνθεί στους γιατρούς μας και στο σωματείο, να το αναφέρουμε τα προβλήματα και από τη στιγμή που θα γνωρίζει, να πράξει αυτά που πρέπει να πράξει ώστε να ενισχύσει το νοσοκομείο της Δράμας.